καλύπτει αυτός ο καπνός, από ό,τι μπορώ να υποθέσω από την εικόνα που έχω, καλύπτει την περιοχή του Βύρωνα, της Κεσαριανής και βέβαια κατευθύνεται προς την Αθήνα. Και από ό,τι με ενημερώνουν και βλέπουμε και στα πλάνα μας, επειδή είναι πολύ πυκνός ο καπνός, ακόμη και στην Ηλιούπολη βλέπουν τον καπνό και τη φωτιά. Γι' αυτό λοιπόν μας έλεγε νωρίτερα και ο Νίκος ο Κουντούρης ότι θα χρειαστεί για την αντιμετώπιση αυτής της πυρκαγιάς, η οποία δεν είναι μικρή και καταλαβαίνουμε ότι είναι πάνω από κατοικημένες περιοχές, θα χρειαστεί η συνδρομή ελικοπτέρων και αεροσκαφών. Θα χρειαστούν δηλαδή εναέριες δυνάμεις, οι οποίες έχουν μετακινηθεί εναέριες δυνάμεις στη μεγάλη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στη Λακωνία. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα από την πυρκαγιά αυτή που εκδηλώθηκε πριν από λίγο, ή τουλάχιστον έγινε γνωστό ότι εκδηλώθηκε πριν από λίγο αυτή η πυρκαγιά. Το μέτωπο, από ό,τι βλέπουμε, η φωτιά είναι μεγάλη από ό,τι φαίνεται και όπως με ενημερώνουν ελικόπτερα κατευθύνονται ήδη στο σημείο προκειμένου να πάρουν μέρος στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Κουντούρη. Έχουμε την εικόνα, Νίκο, από την πυρκαγιά για την οποία μας ενημέρωσες πριν από λίγο. Ακριβώς βλέπετε την στήλη καπνού αυτή για την οποία σας μίλαγα πριν από λίγο. Mm-hmm. Είναι ορατή από πολλά σημεία της Αθήνας. Να προσδιορίσουμε λίγο, Ντένια, το σημείο ακριβώς. Ναι. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, είναι στη διασταύρωση των οδών Κισού και Ήριδος, στην περιοχή του Βύρωνα. Ναι. Πρέπει να είναι, από ό,τι μπορώ και εγώ να καταλάβω, και δεν πρόλαβα να δω το χάρτη, πάνω από τον περιφερειακό της Κατεχάκη. Ναι. Η πλάστηση που καίγεται, όπως φαίνεται και στις εικόνες μας, είναι χαμηλή. Εξάλλου αυτή η περιοχή πολλές φορές στο παρελθόν έχει καεί. Έχει θάμνους, μικρά δέντρα και ελπίζουμε να μην απειλήσει, γιατί είναι κοντά. Ναι, αυτό, επειδή δεν μπορούμε να καταλάβουμε από την εικόνα, ναι, έτσι όπως είναι η εικόνα, δείχνει να είναι κοντά σε σπίτια. Υπάρχουν σπίτια στην, ναι, που είναι κοντά στο μέτωπο. Αυτή τη στιγμή η εικόνα που μας δίνει η πυροσβεστική είναι ότι τουλάχιστον άμεσα δεν απειλούνται. Ναι. Έχουν στέλνει εκεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις και έχει ζητηθεί η επέμβαση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Μπορώ να καταλάβω ότι φυσάει αρκετά στην περιοχή. Βλέπουμε και τις φλόκες. Το είπαμε και στην πρώτη σύνδεσή μας ότι υπάρχει ένας δυνατός άνεμος και ας ελπίσουμε να την προλάβουν πριν και να οριοθετήσουν το μέτωπο πριν συμπλωθεί περαιτέρω και πριν πλησιάσει, ναι, περισσότερο τα σπίτια της εξοχής. Βέβαια, πριν επεκταθεί, γιατί εντάξει, αυτή τη στιγμή και ευτυχώς από ό,τι λένε οι πληροφορίες δεν απειλούνται σπίτια. Ωστόσο, πολύ κοντά είναι κατοικημένες περιοχές και επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει άνεμος, φαίνεται και στην εικόνα μας, Νίκο, ότι υπάρχει ισχυρός άνεμος στην περιοχή. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Λοιπόν, οπότε το άλλο ζήτημα είναι, Ντένια, ότι επειδή, ναι, τα 7 κάναντε επιχειρούν στην Μάνη. Στη Λακωνία, ναι, βέβαια. Δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα πυροσβεστικά αεροσκάφη να πετάξουν πάνω από τον Ημιτό. Ας ελπίσουμε τα ελικόπτερα που θα πάνε να την περιορίσουν εγκαίρως. Πάντως, από ό,τι βλέπουμε, φαίνεται ότι έχει εστίες, γιατί βλέπουμε έτσι όπως εστιάζει η κάμερα σε όλο αυτό το κομμάτι που είναι ο καπνός, που είναι η πυρκαγιά. Φαίνεται να έχει εστίες, φαίνονται οι φλόγες κανονικά. Φαίνεται ότι έχει πάρει διάσταση το μέτωπο, σωστή η παρατήρησή σου. Να έχει εξαπλωθεί δηλαδή στην κορυφογραμμή, που από ό,τι βλέπω και η βλάστηση δεν είναι περιοχή που έχει καεί. Κάποια στιγμή διακρίνονταν και οι φλόγες στις εικόνες που μεταδίδουμε απευθείας. Και έχει ανοίξει, όπως λένε οι πυροσβεστικοί γλώσσες, στο μέτωπο αρκετά. Ο καπνός είναι πάντως απίστευτος, Νίκο. Είναι πάρα πολύ. Αυτό το σύννεφο καπνού είναι πολύ μεγάλο και πολύ πυκνό. Είναι λόγω του αέρα και ότι αυτό δείχνει ότι έχει να κάψει βλάστηση. Ναι. Είναι δηλαδή σε σημείο του βουνού που δεν έχει καεί στο παρελθόν, από ό,τι συμπεραίνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστώ.